Η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα, κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, επισκέφθηκε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριο Σκανδαλίδη, και του έθεσε το θέμα της καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης που αφορά στους βαμβακοπαραγωγούς. Όπως επεσήμανε η κυρία Σκόνδρα, πολλοί βαμβακοπαραγωγοί δεν δικαιούνται της συνδεδεμένης ενίσχυσης λόγω χαμηλής παραγωγής. Κυρία Σκόνδρα ζήτησε από τον Υπουργό να αρθεί η αδικία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έδειξε πραγματικά, άκουσε με πολύ σοβαρότητα και με πολύ προσοχή αυτά που του είπα. Ήταν εν μέρει ενήμερος και υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε ότι οι αγρότες οι οποίοι πραγματικά δεν ήταν οι ίδιοι υπέτη, αλλά έχασαν από την παραγωγή τους λόγω των προβλημάτων των οποίων προανέφερα, ότι θα δικαιωθούν στο έπακρο. Μου είπε ότι θα γίνουν ενστάσεις, οι οποίες νομίζω ξεκινάνε από σήμερα 15 του μηνός στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό θα ενημερωθούν από την αρμόδια υπηρεσία οι αγρότες και κατά περίπτωση θα εξεταστούν. Και ότι στο τέλος θα δικαιωθούν πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν για αυτούς τους λόγους.